Η κυρία Δέσποινα, μετά τον καταστροφικό σεισμό στο Αρκαλοχώρι, βρέθηκε νόμιμα να κατοικεί σε έναν από τους οικίσκους που παραχωρήθηκαν. Η ίδια και η οικογένειά της έως τότε ζούσαν σε σπίτι που ενοικίαζαν. Με απόφαση που ελήφθη από το Υπουργείο Υποδομών το 2022 και τους επιδόθηκε από το Δήμο Μινώα Παιδιάδος πριν από λίγες ημέρες, η ίδια, μαζί με τα τρία παιδιά της, οφείλουν μέχρι 31 Δωδεκάτου να εγκαταλείψουν τον οικίσκο χωρίς να έχουν που να πάνε. Δεν έχω πουθενά να πάω, δεν έχω που να πάω. Άδικο είναι, άδικο. Δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και άλλες οικογένειες εδώ. Και είναι κοιτάμενοι οι άνθρωποι, είναι στο κρεβάτι. Σας λένε μέχρι πότε πρέπει να φύγετε? Ναι, μέχρι τις 31. 30 με 31 του Δεκέμβρη. Στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και ο κύριος Ηρακλής, που στα 60 του χρόνια, με 90% αναπηρία, δηλώνει πικραμένος και εγκαταλελειμμένος από την πολιτεία. Χωρίς, όπως λέει, να έχουν δοθεί χρήματα για να αποκατασταθούν οι ζημιές στα σπίτια που νίκιαζαν, η πολιτεία τώρα του ζητά να βγει έξω από τον οικίσκο, χωρίς να μπορεί να βρει λύση για το πού μπορεί να στεγαστεί. Δεν έχει δώσει λεφτά στους ιδιώτες να φτιάξουν τα σπίτια τους να πάμε να ξαναμείνουμε. Μας έχει δώσει αυτά το κράτος, θα μας πάρει και αυτά το κράτος. Ωραία. Μία ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. 16 χρόνια ταξίδευα στα καράβια, 16 χρόνια έζησα όλο το αυτό, αλλά αυτό εδώ την αδικία δεν την έχω δει. Ας έρθει το κράτος να μου πει, πέρασε και από εδώ έξω. Για έναν απαράδεκτο διαχωρισμό μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών έκανε λόγο ο Βασίλης Κεγκέρογλου, ο νεοεκλεγής δήμαρχος της περιοχής, ο οποίος σημείωσε ότι μια τέτοια κατεύθυνση δημιουργεί αφόρητες αδικίες στη βάση μιας πολιτικής η οποία δεν εξυπηρετεί κανέναν από τους πολίτες. Το πρόβλημα δεν είναι αν κάποιος είναι ενοικιαστής ή ιδιοκτήτης, αφού δεν βρίσκει σπίτι ούτως ή άλλως στην περιοχή. Το πρόβλημα είναι αν έχουμε μέρημνα για τους ανθρώπους των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων, ανάπηρους ανθρώπους, φτωχούς ανθρώπους, και είναι αδιανόητο αυτό το οποίο συμβαίνει. Το μπαλάκι ανάμεσα σε Δήμο και Υπουργείο, η λύση θα δοθεί ούτως ή άλλως με δικαιοσύνη για να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη φάση. Δεν έχω που να πάω, δεν έχω. Με εμένα το μόνο που μου μένει, έχω πει ρε παιδί μου ότι αν μας πετάξουν έξω με το ζόρι, να πάω εκεί κάτω στο χωράφι με τα μάξια, κάθομαι στα μάξια μέσα. Αλήθεια. Δεν έχουν που να πάμε. Τέτοιες αποφάσεις εγκατάλειψης των οικίσκων μέχρι τα τέλη του χρόνου έχουν λάβει συνολικά 11 οικογένειες από το Δήμο Μινώα Παιδιάδος, με το Βασίλη Κεγκέρογλου να διευκρινίζει ότι θα κατατεθούν ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου οι οικογένειες αυτές να προστατευτούν και να μην καταλήξουν στο δρόμο. Πρώτο βήμα θα είναι με τους δικηγόρους που προσφέρθηκαν να γίνουν ασφαλιστικά μέτρα εναντίον αυτών των αποφάσεων. Και το δεύτερο βεβαίως να υπάρξει αναδρομική απόφαση για τους κανόνες, τα κριτήρια εγκατάστασης στους οικίσκους. Παραμένει όμως σταθερός στόχος να έχουμε μια γρήγορη διαδικασία για την αδειοδότηση, προκειμένου να έχουμε σπίτια στη διάθεσή μας. Τι να πω, δεν έχουμε αγανακτήσει. Καταρχήν σε κάνει να νιώθεις ρε παιδί μου σαν ζητιάνο, σαν δηλαδή αλήθεια, έχουμε ένα όνομα, μια αξιοπρέπεια.